Γεννήθηκε μωρό με ουρά 12 εκατοστών στη Βραζιλία. Είμαστε στο τέλος της αρχής. Τι σημαίνει στο τέλος της αρχής? Όχι. Θα γίνει μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή θα γίνει. Αφού είμαστε στο τέλος της αρχής, τι θα γίνει νέα αρχή? Ουρά. Θα γίνει μια νέα αρχή, αλλά για να γίνει νέα αρχή πρέπει να επέλθει καταστροφή πρώτα. Influencer, δεν για το τέλος της αρχής δεν γράφει. Η ουρά, τι ουρά ήταν αυτή? 12 εκατοστών. Να ξεμπερδεύουμε λίγο με τους πόντους. 12 εκατοστά δεν είναι τόσο που έδειξε εσύ. 12 εκατοστά. Αν εσύ λες ότι εγώ αυτό. Δηλαδή, άμα εσύ λες, ας πούμε, 12 εκατοστά και δείξει τόσο. Ναι. Υπάρχει κάποιο θέμα. Όχι, δεν δείχνω. Ντόριστε, 12 εκατοστά. Μα κλείσε λίγο νομίζω. Τόσο είναι 12 εκατοστά. Εντάξει, όλο το ακούμε μέχρι τρεις. Έχω 5 λεπτά ακόμα. Μπράβο στην Άννα. 12. Είδες η ενημέρωση. Είδες η ενημέρωση. Θες μέτρο, τι θέλεις? Πέτρο. Όχι, μεγάλο, μεγάλο. Τι θα μετρήσω? Ορίστε. Βλέπω προς τα δω, κάτι σκέφτομαι να μετρήσω. Έχω να διαλέξω μία βεντάλια κίτρινη, μία βεντάλια άσπρη, το τηλεκοντρόλ. Και το τηλεκοντρόλ. Δεν ξέρω πόσο είναι 12. Εδώ είσαι. Κανείς σας. Τόσο είναι 12. Πώς πάει? Όχι, ρε. Όχι, να είμαστε χάρη, ρε. Το κινητό είναι 16 εκατοστά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Υπάρχει μαρτυρία. Έχει σημασία. Το κινητό είναι 16 εκατοστά. Κόψε 4. Το κινητό είναι 16 εκατοστά. Με τη δόνηση χωρίς. Με τη δόνηση 16. Αλήθεια λες. Άμα σου λέω. Αυτό είναι 16 εκατοστά. Για βάλε παλάμη. Όπο τεράστιο είναι. Θα δούμε τώρα με τον Σταύρο. Ναι. Σταύρο. 15. 15. Μετρημένο, μετρημένο. Μετρημένο και του Σταύρου. 15 λέμε. Μπορεί επειδή κάνει κρύο εδώ μέσα. Μας έλειπε, μας έλειπε, μας έλειψε η κωμωδία. Ευτυχώς. Για σένα ήρθαμε. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τώρα δεν έχει σημασία. Ουρά είναι. Δεν θέλω να πω, όσο και να είναι, είναι ενοχλητική. Το κάτσε, το σήκω. Αυτό όντως έγινε. Να. Όντως έγινε αυτό. Έγινε, ναι. Επειδή είναι ενημερωτική εκπομπή. Απλά γι' αυτό. Δεν είναι ωραίο αυτό, Στέλιο. Παντελόνια, ακόβης. Δεν έχει. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Τι να πω. Η αρχή του τέλους. Το τέλος της αρχής. Και τώρα έχει αυτή την υπέροχη χέτη που μετράει 21 πόντους και πώς την απέκτησε. Γιατί, παιδιά, μιλάμε για πόντους. 21-51, συγγνώμη. 51 πόντους. Έχω θέμα εγώ με τα εκατοστά. Δεν μπορώ να τα μετρήσω. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο πόντο κι άμα θα βρω τα κλινικά. Μπράβο στον Χρήστο. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος το έχει πολύ. Μα τώρα μου έκανε έτσι, μου λέει 22. Φέρε χάρα. Ρε παιδιά, τι λέτε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, να σας πω, κοροϊδεύουμε και τους εαυτούς μας. Δεν ξέρω τι γίνεται. Από πού το μετράς όμως? Από πού το μετράω? Το μετράω από το 0. Όχι από κάτω. Ρε, θα φύγω, ρε. Αρχικά, μην τα κάνετε αυτά. Συγγνώμη, να ρωτήσω. Αυτό είναι 2 μέτρα, το μισό, το μέσα. 2 μέτρα, λέω, Βλάξη. Να ρωτήσω, αυτό. Και του Στέλιου είναι 22. Όχι. Άμα το κάνει. Ο καθένας θα. Άρα ούτε μένα μπορεί να είναι. Για να δω. Όχι, όχι, όχι. Όχι σε αυτό το θέμα. Συγγνώμη, εγώ αυτό. Απλά του έκανε τέτοια. Όχι, δεν το παίρνω πίσω. Δεν είναι απευθύνη. Να. Δεν γίνεται. Όχι. 3,5 ώρα αύριο. 3,5. Δεν τα είχαμε αυτά. Γεια σου, Σταμάτη. Ο Σταμάτης. Γεια σου, Βαγγέλη. Χρόνια πολλά. Για μένα η Πάρμα δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Τι είναι? Που ο μεγάλος αδερφός αφαιρεί τον αδύναμο κρίκο για την επιβίωση, είναι κάτι βαθύτερο. Είναι η προσομοίωση της μείωσης ενός συστήματος με πολλαπλές λειτουργίες εικονικών διαφορών. Εγώ πιστεύεις ότι οι άλλοι μέσα στη φάρμα θα καταφέρουν να σε καταλάβουν? Γιατί εσύ δεν με κατάλαβες, τώρα μιλάω. Οριακά σε καταλαβαίνω, γιατί μιλάς πολύ ποιητικά. Πιστεύω θα κάνεις ποιητικές βραδιές Παρνασσός.
Μα δεν κατάλαβες τίποτα. Αυτό δεν είναι ποιητικό. Αυτό είναι ο πεζός μου λόγος. Oh, αν θες να σου πω ποιητικό, είμαι έτοιμο. Το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης φτωχαίνει μέσα από εφήμερες αναλώσιμες συνάφειες, δημιουργώντας αυταπάτες κοιτοπάθειες. Και αν κάποτε με λάθος τρόπο ζήσαμε, σήμερα ήρθε το αύριο που φοβόμαστε χτες και ευτυχία να το λες, η αμφιβολία που αποκτήσαν. Πολύ ωραία. Πόπο, στη φάρμα είναι μέσα καραντίνα τώρα. Είναι και η Σάσα, η γιαγιά μου, η Μπάστα. Και έπαθε πεφικίτ. Είναι μια γαλλική νόσος του ματιού, πεφικίτ. Και ήταν με το μάτι έτσι. Και θα, με τον Σταμάτη μαζί, χρόνια πολλά Σταμάτη. Πιστεύετε τους κάψει, δεν θα μείνει ζωντανό. Στην αρχή τι ήταν αυτά για τον μεγάλο, έλεγε ας πούμε για την Καναλάρα. Συγγνώμη, που είναι ο πυλώνας των reality, ο μεγάλος. Τι εννοείτε. Κωνσταντίνε, δεν μπορούμε να μην μπορούμε να μιλήσουμε. Έχουμε τώρα στο μυαλό μας αρχικά ότι είναι άλλα τα εκατοστά μας από αυτά που πιστεύαμε που μας μετράει με το κινητό. Μα κάνουμε και μία κουβέντα, δεν γίνεται. Όχι, είναι και 31. Τώρα ξεκινήσαμε, τώρα ξεκινάει, τώρα ξεκινάμε. Καλησπέρα. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σας, παιδιά. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Να πω ιστορία. Να πω ιστορία. Έχεις κι άλλη έτσι επιτυχημένη όπως η προηγούμενη. Έχω. Πόσες έχεις, έχω κι άλλη. Έχω κι άλλη, Νικόλα. Τι είσαι εσύ, το κουτί με τις ιστορίες. Ω, Νικόλα. Πιο μαγκιόρα. Έλα, πάω μέσα, εντάξει, άντε συνέχεια. Ωραία αρχή. Έχουμε και ένα δεύτερο περιστατικό στον Κορυδαλό πριν από 2-3 μέρες, όπου αστυνομικοί εντόπισαν στις 2 η ώρα το βράδυ κάποιους να κλέβουν σάκους με τσιμέντο που ήσαν σε μια οικοδομή για οικοδομικές δραστηριότητες. Τους πλησίασαν οι αστυνομικοί, κατάλαβαν ότι πρόκειται περί κλοπής, επαναλαμβάνω, στις 2 η ώρα το βράδυ, τους ρώτησαν τι κάνετε εκεί. Απάντησαν αυτοί ότι κάνουμε οικοδομικές εργασίες. Οι αστυνομικοί τους υποψιάστηκαν. Αντί όμως να τους συλλάβουν και να τους βάλουν στο περιπολικό, τους είπαν: πηγαίνετε με το αυτοκίνητό σας σε αυτό που φορτώναν τα σακιά, προχωρήστε μπροστά και σας ακολουθούμε εμείς. Φυσικά οι δράστες λοιπόν ανέπτυξαν ταχύτητα, φύγανε. Βάλανε αυτούς που πιάσαν στα πράσα να κλέβουν στο δικό τους αυτοκίνητο και τους είπαν: οδηγήστε εσείς μπροστά και εμείς ερχόμαστε από πίσω. Και πήγαινε τμήμα και ερχόμαστε να σας συλλάβουμε. Δηλαδή. Μπράβο, μπράβο, γενικά. Τι να πεις. Αυτό, και ξέρει πάρα πολλές γλώσσες. Γι' αυτό και είναι στην εκπομπή, γιατί είναι πολυγλώτ. Μπράβο, μπράβο. Είναι όμως η σεμνότητα του Πέτρου, είναι για να τη συζητήσει κάποιος. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερη μπάντα στο σύμπαν. Και παρόλα αυτά είναι κλόουν, δηλαδή έχει σημασία. Εδώ, παιδιά, αυτό ήταν αλήθεια ή ήταν συμπέθερε από τα τύρανα σενάριο. Ρέπος από Αθανασίου. Τι ήταν αυτό. Γιατί όμως, μισό λεπτό, μην είμαστε όμως αφοριστικοί. Να καταλάβουμε ένα σκεπτικό υπήρχε. Θέλανε να πάνε στο τμήμα και να μην κάνουν, δηλαδή, για να εγκλειστούν. Άκου. Έχει σημασία. Δεν θέλανε να χρεώσουν το κράτος με βενζίνη πήγαινε έλα, δηλαδή να παίρνανε αυτούς, να τους πηγαίνανε τμήμα, μετά να κανονίζανε, να φέρουν και το παράνομο υλικό. Χαρτώσιμο. Χαρτώσιμο. Μπράβο. Οπότε σου λέει, γιατί έτσι τόσο καιρό, 2 χρόνια μιλάμε για μια προσωπική ευθύνη. Δεν μιλάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Σου λέει, έχεις μια ευθύνη. Σε πιάσα τώρα, μην το κάνουμε θέμα. Έχεις πιαστεί. Πάμε. Όχι. Μπράβο στους ανθρώπους. Είναι ντροπή των λοποδητών. Που δεν πήγαν τους περιμένους στο τμήμα και να κάνουν και χώρο. Πάρκα ρε εσύ εδώ το μικρό, θα πάω εγώ πιο μεγάλο μπροστά. Σας ζω, μπήκαμε αφηρημένος τόσο καιρό κάνουμε έτσι.
δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Αφαγώθηκε η γυναίκα να την πάρω μαζί με το αυτοκίνητο. Η γυναίκα αυτή για όλα. Ναι, θα το πληρώσει από αυτά που πληρώνει κάθε μέρα. Απόψε, χωρίζω, ποια είσαι δεν γνωρίζω. Δικαίωμα να ζήσω, έχω και εγώ νομίζω. Απόψε, χωρίζω, ποια είσαι δεν γνωρίζω. Το παρελθόν γκρεμίζω, μόνος μου συνεχίζω. Απόψε... Μα τι, μπράβο στο Μακρόπουλο. Τι έγινε, κατέβηκε κάτω, μπήκε δακτύλιο. Ναι. Αφηρημένο στα τούρι για κάτι. Σήμερα όπως ερχόμουν, κάποια στιγμή, όπως ερχόμουν, πάω να βγάζω φλάζ, κανονικά το φλάζ, γιατί υπήρχε ένα παρκαρισμένο χωρίς λόγο φυσικά, με αλάρμ, μέσα στη μέση. Ωραία, δυνατό. Εν πάση περιπτώσει, βγάζω όμως ένα φλάζ για να προσπεράσω και να προχωρήσω. Και βλέπω ένα αυτοκίνητο που έρχεται, δεν έχει μεγάλη ταχύτητα, αλλά έρχεται, το φλάζ εγώ το έχω ανάψει. Ναι. Και το βλέπω έρχεται παραπανίσια, δηλαδή δεν με αφήνει να περάσω. Και βλέπω ότι είναι μέσα ένας κύριος με το κινητό του, έτσι, όντως έτσι, με το κινητό, και δίπλα έχει στουμπώσει. Μία κυρία, ήταν μικρό το αυτοκίνητο, η οποία είχε πολύ μαλλί, γούνα και ήταν έτσι στριμωγμένη στο παράθυρο. Λέω, πού την πάει την απαγάγη. Περνάει αυτός, περνάω κι εγώ. Κάνω αυτά τα σεμινάρια που κάνω αυτοδιελτίωση, έχουν βοηθήσει πολύ. Γιατί κάνω δύο αναπνοές, πολύ ωραίες, κατεβάζω, βγάζω και τα γυαλιά του ηλίου. Δεν ήμουν και βαμμένος, οπότε φαινόταν όλο το σολάριο με δύο άσπρα μάτια. Κανονικά από το εξωτερικό. Οπότε γυρνάω και του λέω: το κινητό. Το κινητό του. Έτσι, χαριτωμένος, μόνο το προγούλι. Το κινητό του λέω: γιατί μου λέει, θα μας φάνε τα κινητά. Η άλλη δίπλα έβαζε και κραγιόν, γιατί. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι καλά. Αλλά δεν γινόταν. Μετά καταρβακά που την έβγαζε βόλτα και να την ξαναπάει μέσα. Έτσι ήταν η άσυλο. Και σκεφτόμουν αυτό, ότι γιατί τη βάζουν σε. Γιατί δεν έκανε ένα κλακ την καρέκλα να πάει πίσω. Γιατί δεν έβγαλε τη γούνα μέσα στα μάξι. Καλοκαίρι είχε. Γιατί έβαλε γούνα αρχικά. Είδες πόσο ερωτηματικά. Μόνο και μόνο για ένα φλας. Θα πιάσουν τα μέτρα και θα αρχίσουν να πέφτουν τα κρούσματα για τα Χριστούγεννα. Μακάρι, γιατί εγώ κάθε φορά που ακούω κρούσματα θέλω να χορέψω ένα ζιμπέκικο. Με πιάνει κάτι. Βάλτε παιδιά να ζητήσετε. Παιδιά, με πιάνει. Τι θέλει, τη ευδοχία. Έτσι. Αμέρικα Μπάρ το έχει κάνει. Το έχει κάνει, ρε φίλε. Θέλω να κάνω ενημέρωση, Στέλιο. Μην το πείτε, πώς ποτέ. Μην το τραγουδίσετε, πώς φοβάμαι, πώς δεν τρώω. Εκπομπάρα. Παιδιά, πρέπει επιγόντως να τη βγάλω έξω. Μην τη πείτε, πώς πονάω, πώς δεν έχω που να πάω. Μια από εδώ γυρνάω, μια από εκεί. Μην τη πείτε πια τι κάνω, προτιμάω να πεθάνω. Φοβάμαι πως δεν τρώω, δεν κοιμάμαι, όμως η κουβέντα άμα έρθει. Μπράβο! Κακοσέως. Πολύ ωραία φωνή. Θέλω ενημέρωση από αύριο. Μαζί με αυτά που κάνουν. Μα κάνουν τα ίδια. Συνενημέρωση όμως. Θέλω και αυτό το κοινό να γυρίσει και να δει τέτοια ώρα. Γιατί να υπάρχει και μια ενημέρωση. Γιατί θα κάνω εγώ την Ανθή και θα κάνει τον Ιορδάνη η Ματίνα. Πιο αλέγκρος. Όχι, γιατί τι ωραία. Αυτό τώρα 6 ώρες δεν μπαίνει και κάνει άλλη. Ναι. Ρε φίλε, τι. Πέντε ώρα. Μα θα την πετάξει έξω, δεν άντεξα. Μα το είπε. Μα δεν λέω τώρα, μεταφέρω απλά λόγια του κυρίου Ιορδάνη. Να την πετάξετε, κύριε Ιορδάνη μου. Χιόνι εδώ. Oh my God. Ζήλεψα. Τι λες. Εσύ τι λες. Για μένα το σημερινό ραντεβού είναι ένα challenge. Είναι. Θέλω η ζέστη της καρδιάς μας. Γιατί μιλάς, μωρέ. Να καταφέρει να λιώσει αυτόν τον πάγο. Αφού είναι ψεύτικος. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Πατσαμόρε. Πατσαμόρε, τι λέει. Bells will ring. Bells getting. And you see. Γλυγιλιγιλιγ. Τα μπέλε. Τον αγαπώ. Κι εγώ τώρα. Κι έξω έχει κρύο και με έχει πιάσει τα στεναχώρια. Κι έξω έχει κρύο
και εμείς οι δύο είμαστε χωριά. Γιατί έξω έχει κρύο και με έχει πιάσει μια στεναχώρια. Γιατί έξω έχει κρύο και εμείς οι δύο είμαστε χωριά. Μπράβο, μπράβο στην Μπέγκη. Από μόνο το αυτό. Τσεκάρει αν δουλεύουν, γιατί βλέπει και πάνω σου λέει δουλεύουν όλα τα ηχεία. Κάνει το τσεκ. Τι ήταν αυτό? Εγώ με το σολάρι μου θα φαινόμουν εκεί πέρα κούκλος μες στο κάτω. Πού την πήγε όμως, γιατί ήταν σαν να είχαν πεθάνει. Είναι ραντεβού. Είναι... έσκασε ο Κωνσταντίνος. όχι, γιατί ήταν η πιο ωραία εικόνα μέχρι να μιλήσει και να τραγουδήσει. Τότε έγινε καλύτερα. Δεν, ναι, τότε έγινε για την εκπομπή μας, αλλά λίγο πριν ήταν ωραία που την πήγε και η άλλη δεν ήξερα. Ρε, παιδιά, να σας πω. Η άλλη πια κρατάται από το μισθό της. Κούκλα, κούκλα! Να το δούμε και εκτενισμένο, γιατί χθες το είδαμε αλλιώς. Πολύ, θα το κάνω giveaway το κεφάλι σου μαζί με σένα, κούκλα. Να τη χαίρεστε, κύριε Μανέτα μου! Δεν την έχουμε βγάλει μια φορά έξω στο χιόνι και την κόρη σας. Να πω, δεν ξέρω τι έχετε ακούσει. Πάση περιπτώσει, ήταν ωραία εικόνα, παιδιά. Τώρα, να λέμε. Ήταν ωραίο. Απλά δεν υπήρχε λόγος για όλο το υπόλοιπο. Τι θέλει τελικά την Κοτσόπουλο? Τι θέλει, λες? Πάτησε. Τι γίνεται μέσα? Μου κρατάς μυστικά. Σωστό. Γιατί δεν ήμουν έτοιμη, αλλά τώρα... είμαι πάρα πολύ sexy girl. Είσαι. Έχω... αυτό ήταν μυστικό. Master's degree και 60 credits towards a PhD. Είμαι... τι νομίζεις? Can I guess? Ναι, έλα. Can... guess, ρε. Transfer. Οκ, okay, καλό. Όχι. Καλό engineer. Καλό engineer. One more chance. Internet technology. Technology. Okay. Είμαι μαθηματικός. Μαθηματικός. Mathematician. Not surprised. Θα πρέπει να είσαι proud. Άρα ξέρεις πολύ καλά. Be proud, ρε. Να είσαι σοβαρή. Ναι. Δεν το έχουμε δει αυτό. Όλες νομίζει έχω φέτια μυαλό και δεν έχω τίποτα άλλο να offer. Ισχυρότερα από φέτια. Εγώ είμαι μαθηματικός. Κι εγώ. Αλήθεια. Αλήθεια. Εντάξει, και αλήθεια. Δεν είναι και. Αυτό είναι φέτα μυαλό. Εσείς μπορείς να κάνεις μαθηματικά. Εγώ μπορώ. Κάνε. Ναι. Οκ. Alright. C squared plus 3x. Plus size. Plus size είσαι. 35 equals 0. Οκ. Τι είναι το zeros of the function? Κάνε το κορίτσια. Στο b function. Μαθηματικά. Για μπράβο στον Κώστα το Μαρδάκι. Mathematician. Έτοιμοι. Πόσες μονάδες της λείπουν για το 60 για το διδακτορικό? Πόσες είναι? Η άλλη σκοτώθηκε. θα συνεχίσουμε χωρίς τη Βάνια. Μήπως πάτησε το τούλι. Γιατί δεν είναι, γιατί κάθε μέσα τρώει, βλέπει την τηλεόραση. Μην βλέπεις από κοντά, αυτή τυφλωθεί. Εν πάση τι με νοιάζει. Το θέμα είναι άλλο. Και έχει μέτρο. Είχε το μέτρο. 21 πόντους, πόσους μετρούσαμε πριν. Δεν ξέρω, έχει ένα μέτρο. Μπράβο στην κοπέλα, πάντως πολύ ωραίο ζευγάρι θα είναι. Ωραίο. Γιατί και ο Αλέξης είναι ηθοποιός, το ξέρουμε αυτό. Και πολύ καλό, αυτό το βλέπουμε. Ηθοποιός μαθηματικό, δες τι ωραίο που θα είναι. Μπράβο, γιατί θέλει και το μυαλό, το... θέλει και το πιο... Λες να κερδίσει η κοπέλα. Ποια είναι η Λίζα? Λες... Α, λες να κερδίσει, μπορεί να... μπορεί, μπορεί. Μπορεί, μπορεί. Εγώ δεν... εγώ γιατί, εγώ δεν μπορεί. Τσιουγάκια βάζετε, ποχήλια βάζετε, σπαγκέτι βάζετε, oui. Ό,τι θέλετε. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis Catherine. Συνέχισε εσύ. Συνεχίζω εγώ, μανάρι μου. Oui, oui. Τι oui, μωρέ. Quoi. Quoi. En français. En français? Ah, non enfant, non enfant, sans enfant. Sans enfant. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci. À bientôt, à bientôt. À bientôt. Συγγνώμη, με ρωτούσαν αν έχω παιδιά. Κανονίζω να πάω το Σαββατοκύριακο να πάω στη Γαλλία μαζί με τα κορίτσια μου. Ξέρεις την Μάιρα, την Παντελέ, την Ρόζα και την Πολίνα. Τη φωτογράφω έτσι, θα βγάλουμε και κάποιες και τη Ρόζα. Κάποιες φωτογραφίες. Μας νοιάζει. Και με πήραν να με ρωτήσουν γιατί έχω αν έχουμε παιδάκια. Δεν έχουμε. Εδώ που είμαι πια δεν έχω σήμα. Για σένα εγώ δεν
πω. Να... Ένα ταξίδι, εσύ. Εγώ. Δε, για, συγγνώμη. Σε ένα μήνα πόσες φορές θα δω τον Κωνσταντίνο Αυγερινό. Μισό και δεν ακούγομαι. Ένα ταξίδι εσύ δεν μας πήγες, ένα ταξίδι. Μα δεν είστε. Εγώ έχω πάει με τον Βαγγελή τον Ζάχο και την Κριστίνα Σταμάτο Γιάννο που έχουμε πάει 100 διήμερα. Ναι, ναι. Πούξινος και εσύ, κρυβελόγια. Κρυβελόγια και εσύ. Ποια, τι να την κάνεις τη Λούτσα, θα σας πάω. Ήθελε Λούτσα. Άμα συνεχίσεις Λούτσα θα πάμε. Α, εγώ, συγγνώμη, εγώ νόμιζα ότι βγήκες ως Κατ Κεν με την ομάδα σου για να πάτε. Θέλω και εσένα μαζί. Ναι, φεύγουμε όλοι, πες προορισμό, Νικόλα, να κλείσουμε εις λοιπόν, στήρα, τσάκ, έτσι τώρα όπως είμαστε και όπως μας βλέπω, ναι, είμαστε είναι. Ωραίο παρεάκι. Μα. Χρειάζομαι λίγο χρόνο να σκεφτώ τον προορισμό. Στα παλούκια σίγουρα, Στέλιο, μία στάση. Έλα, Στέλιο, και όποιος θα καταφέρει και περάσει το bootcamp. Ωραία, εν πάση περιπτώσει, πάρτε και πιο καλοκαιρινά και πιο χειμερινά. Ναι. Θα σας πάω στο Ελ Βέλ, θα σας αφήσω εκεί πέρα και θα δούμε όποια πτήση είναι πρώτη. Ωραία, το ρομαντικό αρχικό. Το ακούω. Ωραία, και όπως είμαστε εδώ εγώ και οι συγγενείς μου που ήρθαμε να ζητήσουμε τα ρέστα, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ με χρυσή τηλεόραση. Σου σφυρίζω, για να μη σου σφυρίζω. Και σιγό μουρμουρίζω το κρυφό μας σκοπό. Σε κανέναν, μην τα πεις σε κανέναν. Κράτησε τα κρυμμένα όσα λόγια σου πω. Ξέρουμε τι γίνει, άμα ακούμε τη φωνή αυτή, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Έτοιμοι! Η ζωή μου είναι τώρα ένα παιχνίδι που στο τέλος δεν ξέρω τι θα γίνει. Ρώτησε με τι θέλω, τι ζητάω, να μου λείπεις και να σ' αναζητάω. Δεν αντέχω, εγώ σου λέω μακριά σου. Ξεκλείδωσε την πόρτα της καρδιάς σου. Σε σφίγγω μέσα στην καρδιά αγκαλιά μου. Να μην φύγεις ποτέ από κοντά μου. Πώς να σε φέρω κοντά μου. Να το ζήσω κι ας αργήσει η καρδιά. Tente. Μπράβο στη Βίκη Νάση. Πώς να σε φέρω κοντά. Υπέροχο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Η άλλη μαυρομάλα γιατί έμπαινε μπροστά. Είναι η στιγμή της κοπέλας, κάνει καμπάκ, ήρθε με τα ωραία της, όμορφη, αδύνατη από ό,τι είπανε. Ποιος λέγεται Σταυρούλα Τζάκσον? Είναι τριτοξάδερφη του Μάικολ Τζάκσον, η Σταυρούλα η Τζάκσον. Σταυρούλα Τζάκσον, go away. It's a Vicky's moment. Δηλαδή, you must pay attention σε τελική ανάλυση. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο στην κοπέλα. Σ' άρεσε. Με κοροϊδεύει ο Κωνσταντίνος σήμερα. Ξέρεις από πού ξεκινάει αυτό, από αυτά που έκανε πριν. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Talk to the hand. Εν πάση περιπτώσει, να την αφήσετε και να το λέει κάθε φορά πρέπει τώρα αυτό. Και δεν υπάρχει πουθενά. Και πού το βρήκαν αυτοί. Γιατί δεν ακούσαμε το τραγούδι με το που βγήκαμε. Να μας το στείλει. Είναι
Τι να μας το στείλετε το στο YouTube. Όχι, δεν είναι ανεβασμένο. Α, ήτανε πρώτη. Α, ήτανε. Α, όπως κάνουμε Θεοδωρίδου και τέτοια. Μπράβο, ήταν το πρώτο. Μπράβο της. Να το παίξουμε κι εμείς. Α, ήρθες. Παρ' όλα αυτά, να είδατε ότι μπορεί να συμβούν τα όνειρα, έρχονται πραγματικότητα και αυτό έρχεται να κάνει το Dream Med Duets. Αυτό είναι πρωθυπουργείο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ο Νίκος Μουτσινάς. Αμάν αυτός ο Νίκος πια. Ας αφήσετε κάτι άλλο. Περίμενε, παιδιά, μισό λεπτό. Δεν θα γίνει το. Θα γίνει το Mask Singer. Είναι δύο πράγματα. Πόσες εκπομπές θα κάνει ο Μουτσινάς. Τι σε νοιάζει, εσύ. Άνθρωποι παρουσιαστέ. Σαράφη, ο Νίκος Μουτσινάς προορίζεται για την κριτική επιτροπή του Mask Singer. Επιτροπή, άλλο. Μπορούσε λοιπόν το Dream Duet που αναφέραμε να είναι μια εναλλακτική. Εναλλακτική. Μια ανοιχτή έτσι, επικοινωνία αυτή τη στιγμή με τους ανθρώπους του Sky. Μήπως ο Μουτσινάς δεν είναι και τόσο γουράκι τα project και φεύγουν το ένα μετά το άλλο γιατί το σκέφτονται για παρουσιαστή. Εγώ το λέω απλά σαν άνθρωπο. Γιατί δεν μιλάει κανείς τώρα. Φύρι το πας, εντάξει. Εμένα κλόνος μου το είπε. Αφήνουμε να μπορούν να κόψουν ωραία το βίντεο στη μοντάζ για τον Νίκο. Εμένα κλόνος μου το είπε αυτό. Έλα, Τέντο. Από εδώ έλα. Είναι η ώρα που βγαίνει στην εκπομπή. Κάτσε και εσύ μαζί του θα φύγετε. Μέσα στο βαλιτσάκι θα το πάρεις. Ετοίμασε τη βαλιτσούλα σας. Να σου πω κάτι λίγο, ρε μωρό. Γεια σου, friends. Ναι, γεια σου, old friend. Ναι. Να σου πω λίγο, τι φάση παίζει με αυτή την παλιό εκπομπή. Ο Παύλος. Όχι εσύ, ας τον Παύλο. Εγώ ξέρουμε, δεν είναι είπα τίποτα, ο Παύλος. Ο Παύλος είπε ότι εσύ του είπες. Είναι μεγάλη μου ήτσα αυτός. Όχι, εσύ είσαι ο χειρότερος, γιατί είπε ότι του είπε. Μην πας και λες τέτοια πράγματα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Μα εγώ είμαι έτοιμος, δηλαδή έχουμε κάνει. Δεν ήθελα να το πω. Και τι έτοιμος, πόσες εκπομπές θα κάνεις. Γιατί το χρόνο σου τρώω. Όχι. Αρχικά. Επίσης δεν ήθελα να το πω, γιατί ναι. Είχαμε μιλήσει με το κανάλι και είπαμε να μην το πούμε. Αγγελική, θα το πω. Έχουμε γυρίσει ήδη τα τρέιλερ των δύο εκπομπών. Α, ναι. Όπα. Α, ναι. Δεν μας ήρθανε. Ναι. Τι έχετε, όχι, τι έχουν, Αγγελική, τι έχετε κάνει. Τι έχουμε τι κάνει. Να πάρω, τι έχετε κάνει. Τι σε νοιάζει εσένα. Τι έχετε γυρίσει. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, γιατί η πρωταγωνιστή αυτή που σε παίζει στον κήπο με τις αλήθειες στο θέατρο Μουσούρη. Θα μπορούσε να βρεθεί μια εναλλακτική αν με θέλατε τόσο πολύ στο πρόγραμμα. Δεν σε θέλαμε τόσο πολύ στο πρόγραμμα. Αρχικά δεν καταλαβαίνω. Γιατί βγήκαμε όλοι στη γειτονιά. Δεν μπορώ να κάνω όσες εκπομπές θέλω. Όχι, δεν μπορείς. Είσαι ο κήπος με τα ψέματα. Μπράβο. Σταμάτα. Συγγνώμη. Ευχαριστώ, Στέλιο. Έμεινε εγώ. Τι? Εσύ θα μείνεις στον τόπο με αυτά που κάνεις. Δεν είναι ωραίο. Εσένα σε νοιάζει να πάω να κάνω άλλες δύο εκπομπές. Ναι, άμα με πάρεις μαζί μου. Μα γιατί να σε πάρω μαζί μου, άμα με πάρεις μαζί μου. Τέλειο. Μαζί μου να σε πάρω μαζί σου. Μα αφού εσύ κάνεις θέατρο, εμένα με πήρες στο θέατρο να έρθω να κάνω τη γλαδιόλα. Όχι, αλλά άμα θες να κάνεις γλαδιόλα μπορείς. Δεν θέλω τώρα που έχετε ξεκινήσει. Όχι, θα είσαι guest, Νικόλα. Δεν θέλω να είμαι guest στον κήπο. Θα είσαι το πιο όμορφο λουλούδι στον κήπο. Βέβαια, μπορώ όπως κάνετε παράσταση να μπω με ένα ωραίο τσάι. Πίνετε τσάι εκεί. Και τσάι πίνουμε. Πού το και ξέρεις. Να καθίσω χωρίς να μιλάω και να παρακολουθώ πώς θα πάτε σαν οικογένεια. Να έρθεις. Ωραία, πότε θα κάνουμε άλλο πρόγραμμα. Θα κάνω guest. Πού? Να κάνω guest στα θέατρα. Ναι. Τι ωραία. Γιατί είμαι ηθοποιός. Τέλειο. Και ωραίο. Μπράβο. Σκέφτηκες. Και δεν θα κουράζομαι. Καθόλου. Καμία τάκα, φυσική παρουσία με τσάι. Ναι. Ίδια ρούχα. Βοβάζει ρόλο. Χαρά, έτσι θα γίνει το θέατρο ένα. Ποιο ωραία. Τσάι σ' αρέσει πιο σε πολύ ευχαριστώ. Για να το έχω έτοιμο. Ποιο τσάι. Πού σε πονεί και πού σε τσάι, αν συνεχίσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός, όντως τώρα, επειδή κάνουμε πλάκα και γελάμε και δεν θέλω να... Όντως θα είμαι και στις δύο εκπομπές. Ναι, γιατί μία εκπομπή θα είναι και θα είναι και μετά η άλλη. Άρα προλαβαίνω. 3 με 3,5 θα είναι μία. Για να... Και μετά με το... στο ανοιματικό θα είναι η δεύτερη. Θα είναι η μικρή δηλαδή. Οπότε θα προλαβαίνω με την ίδια ώρα, γιατί ο Παύλος μου μετράει τις ώρες. Με την ίδια τηλεοπτική παρουσία θα κάνω 3 εκπομπές. Και επίσης, αυτός με τρώει και δεν προχωράνε. Γιατί το Mask Singer. Το Mask Singer. Ζούσε η μάνα μου όταν το είχαν πει στο Σκάου ότι θα γίνει.
Περίμενε να με δει, νόμιζε ότι θα μασκαρευτώ. Δηλαδή είναι 20 χρόνια. Τώρα αυτό το ντουέτς. Θα το κάνω. Να μου το προτείνετε στο κανάλι το λέω, γιατί δεν μου έχει προτείνει κανείς τίποτα. Να το προτείνετε. Άμα είναι ωραία η παρέα, μία φορά την εβδομάδα. Για την παρέα! Για την παρέα όλα έτσι κι αλλιώς. Στέλιο, σε ευχαριστώ. Εδώ. Εδώ η σχέση μου πάει πολύ καλά και είμαστε ευτυχισμένοι. Το αγόρι μου όμως δεν βλέπω να κάνει το επόμενο βήμα. Να του κάνω εγώ πρόταση γάμου. Καλά θα ήταν αν σου αρέσει πολύ, καλά θα ήταν. Μα αυτά ακούει και άλλη και λυσάει στην κουζίνα. Δεν θέλω να ακούω ότι μόνο οι άντρες κάνουν πρόταση γάμου. Αν σου αρέσει, κάντε το εσύ. Κι εσείς όμως, αγόρια μου, μην είστε αργοί. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Τι μου ακούς? Ακούσε, αγόρι μου, απόψε θα μπουνε οι όροι μου. Φέρθηκα ανώτερα και συντηρείς όλο λιγότερα. Ακούσε. Ω, μπράβο, μπράβο στην Κέτη. Άξις. Να... Εδώ τώρα μιλάμε για κλίκα, λέγεται αυτή η οικογένεια, το Σταυροπουλέικο. Κλίκα, κλίκα. Έχουν ήδη κλειδώσει τον Κοκλώνη που είναι αρβωνιασμένος με τη Σταυροπούλου. Τώρα θα κλειδώσουν και τον Παλικαράκη, τον Τίμο που πήγε εκεί πέρα να κάνει δύο τάρτες σκις Λορέν και θα φύγει παντρεμένος. Μιλάμε για μια κλίκα αυτή η οικογένεια. Χρόνια πολλά στη Βίκη Σταυροπούλου το Σάββατο γενέθλια. Ταραν! Να ζήσεις Νικάκη και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Ωραία. Πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε ακόμα on air. Ουμφ, νιώθω μέσα μου. Είναι δύσκολο, παιδιά, είναι δύσκολο. Είναι survivor. Το survivor ξεκινάει. Θα πάω να παρουσιάσω και αυτό. Να σου πω. Θα τα κάνω μία. Να μαζέψω στην άκρη 2-3 έτσι φράγκα. Σηκωθώ να φύγω να ησυχάσετε. Τι θα τα κάνω. Πάνω χωρώ σφορέματα. Τι θα τα κάνω, ό,τι θέλω τα κάνω. Πάω να τα φάω τσίκλες, σε νοιάζει. Μια χαρά, μια και έξω, Στέλιο. Όσο φτάνουμε στο τέλος, έχετε ξεχωρίσει στις κάποιο ζευγάρι. Αμέ. Η Μάρα είναι ανάμεσά τους. Ναι, 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 ναι. Α, είναι. Και εσύ, και εσύ. Εγώ δεν τραγουδάω. Δεν είσαι μόνος. Μπράβο στον Κοκλώνη. Υπέροχος ο Σταμάτης, υπέροχος και ο ρόλος που ενσάρκωνε. Ρόλος όλο. Κουτσαβάκι επί κορώνα. Πάρα πολύ μου άρεσε. Υπέροχος, υπέροχος. Και την πιστεύει τη Μάρα σαν φαβορή. Δεν τραγουδάει, αλλά πιστεύει ότι είναι φαβορή. Ειλικρινής και γι' αυτό και είναι και στον κήπο με τις αλήθειες. Μπράβο, Αντρέα μου. Επίσης, τι γίνεται με αυτό το μπιφ με το Χάρη Βαρθακούρη? Μπιφ. Σιγά το μπιφ. Απλά προσπαθεί να με κοροϊδέψει στην έννοια και δεν του βγαίνει, γιατί θα δει, θα φύγει πριν από μένα. Ο Χάρης δεν είχε καταλάβει ότι η ψήφη που παίρνει δεν είναι για εκείνον, αλλά την Άννα Μαρία. Άντε, 2-3 άτομα να ψηφίζουν μόνο για εκείνον. Πόβε, με πέθανε. Sorry. Αυτό. Μα τι θέλει και ο πρώην πρίγκιπας, είναι δυνατόν δηλαδή. Δεν ντροπή. Έκανε πλάκα, λες? Όχι. Δεν ξέρω, πιστεύουν ότι κάνουν πλάκα. Παιδιά, ακούστε λίγο. Επειδή, ναι, ρε παιδάκι μου, επειδή τα παιδιά δεν είναι τώρα βγήκαν στην τηλεόραση, ενώ μπορεί να θεωρούν ότι την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας ή μεταξύ τους μπορεί στα παρασκήνια να παίζουν κάρπα ζες.
τη λένε και on camera και σου λέει έκανα πλάκα. Μπορεί να έκανε πλάκα. Θα ρωτήσουν και εμάς τους έμπειρους. Ποια... Εδώ έχουμε έμπειρα παιδιά από την Πάτρα. Πάτρα. Μα με κάνει έτσι και παίρνω την έκφραση αυτή και βλέπω μετά ότι έχω το προγούλι. Τόση ώρα με κάνω 2 ώρες εκπομπή έτσι, με κνευρίζει, έρχεται τώρα το προγούλι. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι. Ο ένας μου βγάζει το προγούλι, ο άλλος μου χτυπάει όποτε κάτι αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ποντάρω στην αυτοβελτίωσή σου. Κοίταξε, η αυτοβελτίωση είναι σημαντική. Αλλά είμαι και άνθρωπος. Να πάρω κινητό και μία δίπλα μου. Όχι, όχι, αλλά είμαι και άνθρωπος. Δηλαδή μπορεί να φύγω από τα όρια κάποια στιγμή. Θα μην φύγεις. Άμα φύγω όμως και έρθω στο παιδικό δωματιάκι και γίνουμε γης, άμα διάμε... Κι άμα πέσεις από τη βρύση. Τι είναι άμα πέσεις από τη βρύση, σαν την πάπια που είναι η λίμνη. Δεν αντέχω ρε φίλε, δεν αντέχω. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι έκανε πλάκα. Αν δεν έκανε πλάκα, ας κάνει καλύτερα πλάκα. Έγινε... Έγινε η χθεσινή ρύθμιση στο 3,5, σήμερα απορρίθμιση. Αύριο 3,5 πάλι, νταντάν, τώρα το κάνει. Ωραία. Καλώς το. Έλα. Φωνάξτε μου λίγο την Παντελέ, παιδιά, γιατί έχουν ανοίξει κάτι παραμάνες πίσω. Πού είναι η Παντελέ? Και νομίζω ότι αυτές οι παραμάνες θα μπουν μέσα στο κλείστος. Μάς, θα τα φτιάξεις Παντελέ, στην πλάτη μου. Θα φτιάξεις Παντελέ. Όλα καλά. Παιδιά, ζωντανή κουμπή είναι, μου τα βάζεστε. Ας μου φτιάξει λίγο τις παραμάνες, θα τελειώ, δεν χάσω παιδιά, λίγο, δεν μπορεί να κάνει. Καλαρά. Όλα. Παθαίνετε πανικούς για μια παραμάνα. Έλα, ευχαριστώ, Γιώργο. Μην παθαίνετε πανικούς. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά παθαίνω σεμινάκι στις εταιρείες. Έλα. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνονται αυτά τα δημοσιεύματα. Παιδιά, συγγνώμη. Παιδιά, λίγο τις παραμάνες. Αν είναι εύκολο. Αφήστε το ένα σεμινάκι απ' έξω. Παιδιά, ο σεμινάκι. Γεωργία, λίγο, αγάπη μου. Έλα, Γεωργία, έλα Παντελέ μου, και το διαβατήριο. Δεν θα πάει παρέσει. Έλα λίγο πίσω. Άσε τον Γιώργο, αν λέει κάτι κάτι. Άσε τον Γιώργο. Το πρώτο θέμα απόψε θα σε. Όλους μας βάζεις σε πειρασμό. Χωρίς να δίνεις λογαριασμό. Αναστατώνεις, δεν με λυπάσαι. Το πρώτο θέμα απόψε θα σε. Όλους μας βάζεις σε πειρασμό. Χωρίς να δίνεις λογαριασμό. Στου χώρου τα θύματα θα προσθέτεις θύματα. Δώσ' τα όλα μη δεις λέξη. Χωρείτε κι όποιος αντέξει. Στου χώρου τα θύματα θα προσθέτεις θύματα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ. Πολύ ωραίο. Παιδιά, οι παραμάνες βγήκανε. Η παραμάνα είναι πολύ ενοχλητική στην πλάτη του ανθρώπου. Εμένα στον αφιένα μου βάζουνε και πονάει. Ναι, γιατί καμιά φορά μπορεί να πάει λάθος αυτό. Δηλαδή έχουν συμβεί πράγματα. Και ένας δεν τις έβγαλε τις παραμάνες τόση ώρα. Να το βράσω και την κεντρικότητα στο κανάλι του Α. Δεν σέβονται πια την κοπέλα. Ξυπνάει. Ξυπνάει κάποια ώρα. Κάνει μεγάλη... Και είναι, και είναι η Βασίλισσα και όλες, τη Βασίλισσα, ταραν! Καινούρια όλα σήμερα. Δεν τρέπε τώρα. Α, δεν θέλω την προσωπική σου άποψη στο ταραν. Θέλω να κάνει ταραν! Α, πω πω, εφηβεία. Θα το κάνω, μαμά, αλλά δεν ήθελα. Θέμα παραμάνας. Τι γίνεται, ρε αγάπη, σήμερα. Τίποτα, είχα μαστόρους. Είχε μαστόρους. Γιατί έχουμε και εδώ πέρα, έχουμε και τη Βίρνα Δράκου εισαγγελέφετων. Δεν αντέχουνε, δεν βγαίνουν τα προγράμματα. Δεν μπατσάρει, δεν μπατσάρει. Δεν αντέχω άλλο. Το μενού για απόψε έχει. Ωραία. Μπακαλιάρο με παστή γαρίδα. Ωραία. Αγινάρης Ιερουσαλήμ. Και περμπλάν από Ντάση. Με ένα tip που μας έχει δώσει ο σεφ, ότι πρέπει να τη ρουφήξετε. Pongo rosas sobre el Panamera, pongo palmas sobre la Guantanamera, llevo camarón en la guantera. Συγγνώμη, μπράβο. Κομπατάρα. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω ακόμα. Ό,τι και να πεις. Ό,τι και να πω, έχεις δίκιο. Ναι, ήταν όλο το απόσπασμα. Ακόμα δεν τελείωσε. Όχι. Νόμιζα ότι... Σαν το βασικό μαγειρικό ριάλ. Τόψεφ. Το ψεφ. Τι είπε. Ξέρεις, δεν... Και χωρίς πρόβα όλα. Όχι, αυτό και με πρόβα.
Δεν γίνεται. Συγγνώμη, τώρα θα μιλήσω σαν Νίκος. Σαν Νίκος θα μιλήσω. Τόσο καιρός κανείς δεν είχε πει να ρουφήξει τίποτα στο δικό μας το μαγειρικό reality να το παίξουμε. Και παίξαμε τα ξένα ρουφήγματα. Τα φιλιά μου στο Ρέτα Παπαδημητρίου μέχρι εκεί. Ντορετάρα, ρε φίλε. Αν όμως στο μεταξύ μας ζητηθεί να δώσουμε κάπου συνέντευξη τύπου, δεν θα μιλάμε για τα προσωπικά μας. Μόνο αυτόν τον όρο θέλω. Δεν έχεις καταλάβει ότι έχεις παντρευτεί, έτσι. Δεν βλέπεις τόση ώρα τι κάνω. Ναι, χαιστήκαν όλοι για τα προσωπικά σου πλέον. Δηλαδή δεν, από το γάμο και μετά μέχρι εκεί φτάνει η καριέρα. Στα μαγκαζίνα. Μετά το γάμο δεν τους νοιάζει. Αντίο μουσική, αντίο σκηνή. Ίσως στο πρώτο παιδί ίσως ξαναγίνει, ξέρω κάτι. Δεν έχουμε μυαλό, δεν είμαστε καλά. Φωνάζει το χωριό. Τρελό από χαρά! Στημένο στα φυλάκι, λευκό και συριανό. Κανείς του δεν αφήνει ποτήρι αδιανό. Αρχίζει στρομιλίζει ο κυκλικός χορός. Γυρίζει όλη την πλάση, ο ίνος ο λευκός. Δεν έχουμε μυαλό. Δεν είμαστε καλά, φωνάζει το χωριό. Τρελό από χαρά! Μπράβο, μπράβο στον Κωστή, πολύ ωραία. Και μπράβο και στον Πάνο. Γιατί του έδωσε συμβούλ, έχει δίκιο. Γιατί όσο είναι ελεύθερος ή ελεύθερη, έχει ένα ενδιαφέρον. Μετά με παντρευτούν, άντε μια μεγάλη αγωνία που περιμένουν να δουν αν θα γίνει κάποιο παιδί, γιατί αγχώνονται πολύ οι δημοσιογράφοι και τα περιοδικά πιο πολύ από το ζευγάρι. Οπότε και μετά και σε ένα διαζύγιο πάντα είναι εκεί. Ένας όμως για να μην κλάψει αυτός που έχει χωρίσει, αλλά να φωτογραφηθεί. Δηλαδή κάπως έτσι. Μπράβο στον Πάνο. Είπε όλη την ιστορία. Ηθοποιός, σεναριογράφος, κειμενογράφος, σκηνοθέτης, Τόλης Παπαδημητρίου, ένα χειροκρότημα. Για να σωθεί ο πλανήτης από την πανδημία και τον COVID-19, mm-hmm. πρέπει να στείλεις σε έναν άλλο πλανήτη ή τον Νίκο Μουτσινά, ναι, ή τον Νίκο Κοκλώνη. Καλώς ήρθατε! Ποιο να στείλω σε έναν άλλο πλανήτη. Ποιον θα έστελνες σε έναν άλλο πλανήτη. Θα στείλω τον Νίκο Μουτσινά. Δεν νομίζω να χάρει αυτό το κομμάτι. Όχι. Για πες. Γιατί θα. Γιατί βάφτηκε τόσο τόλμη. Σε αυτόν τον πλανήτη τον καιρό. Πού θα πάρει. Τον πλανήτη σκέφτηκε. Τον μονοπολούμε με έναν τρόπο εδώ. Ναι, αλλά θα στερηθούμε. Χαιρετάω σήμερα στον τον πλανήτη. Θα φύγει από εμά εντελώ. Νόμιζα ότι μπορεί να πάει να κάνει 2-3 χρόνια ξανά. Να στέλνει σε έναν άλλο πλανήτη. Να μην τον έχουμε καθόλου εδώ μετά. Τίποτα. Εντάξει, όχι, χωρί να μου συνάντα. Εντάξει, είναι δύσκολο. Να σπάει ο κοκλόνη. Όχι τόσο απότομα, παιδί μου, το ξέρουμε το Διονύση. Εμένα έστειλε ο Τόλης. Μην τον υποστηρίζεις πάνω. Εδώ η αρχική το βοηθό πιστολάκι υποστηρίζονται πάνω. Εμένα έστειλε. Πες του να περάσει. Από εδώ, από το γραφείο, να βγάλουμε μια αναμνηστική να θυμόμαστε, γιατί αλλάζει ο άνθρωπος. Σήμερα αποχαιρετώ συνεργάτες. Τι μέρα κι αυτή. Χρόνος και φώτια φτάνουν μόνο για να έρθω εκεί. Δεν με ενδιαφέρει η επιστροφή. Στο διάστημα χαμένο πια. 15 τίποτος μακριά. Σήμερα είσαι πολύ έτοιμη. Α, θα το πατήσεις. Όχι, έχω, εντάξει, για να δούμε. Για να πάμε. Στέλνω, πρόσεχε, στέλνω αυτή τη τηλεόραση στο Σταμάτη Γαρδέλη.